όπως θα ενθυμίστε, από τον θρήνων των βασιλέων, των εμπόρων και των ναυτικών, εις όσα φοβερά οικούστησαν δια την οριστική καταστροφή της Βαβυλώνας, έρχεται ένα σαν όαση ουράνιο διάψαλμα να ακουστεί ως αντίλαλος του ουρανού. Είναι η φωνή των Αγίων και όλων των ουρανίων όντων, και μάλιστα εν όψη ότι θα ακολουθήσει η τελευταία πράξη της Αποκαλύψεως, που είναι η τελική και οριστική κρίση. Μετά ταύτα ήκουσα ως φωνή όχλου πολλού εν το ουρανό, λεγόντων Αλληλούια, η σωτηρία και η δόξα και η δύναμη του Θεού ημών. 19 κεφάλαιο, στίχος 1. Ποιος είναι αυτός ο όχλος? Είναι οι άγγελοι, είναι, όπως θα δούμε λίγο πιο κάτω, οι 24 πρεσβύτεροι, οι Άγιοι και όλος ο ουρανός, και ψάλλουν Αλληλούια, δηλαδή ενείτε τον Κύριον. Τρεις φορές ψάλλουν το Αλληλούια, όπως θα δείτε στη συνέχεια του Ιερού Κειμένου, εις τιμή και δόξαν του Αγίου Τριαδικού Θεού, όπως λέγει ο Ανδρέας Κεσαρίας: το Θεό φυσίν αναπέμπεστε τρισός, δια την τρισυπόστατον του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος ενιαίαν θεότητα. Προς τιμήν και δόξαν του Αγίου Τριαδικού Θεού, τρεις φορές λέγουν το Αλληλούια. Αλληλούια, όπως τα ξέρετε, είναι αυτή η γνωστή λειτουργική επιφώνηση που στους ψαλμούς την συναντούμε 24 φορές και στην Καινή Διαθήκη τη συναντούμε 4 φορές. Συνέχεια της δοξολογίας του Αλληλούια είναι η απόδοση εις των Θεών, η δόξα, η δύναμη και η σωτηρία. Η σωτηρία είναι αποτέλεσμα της δυνάμεως του Θεού και συνεπώς αποφέρει την δόξα του Θεού. Ότι αληθινέ και δίκαιε εκκρίσεις αυτού, ότι έκριναν την πόρνη την μεγάλη ή της διέφυρε την γη εν την πορνεία αυτής και εξεδίκησε το αίμα των δούλων αυτού εκ της χειρός αυτής. 19,2. Γιατί είναι αληθινές και δίκαιες οι κρίσεις του Θεού, γιατί έκρινε την πόρνη τη μεγάλη που διέφυρε την γη με την πορνεία της, και ο Θεός εξεδίκησε το αίμα των δούλων του, των πιστών, των χριστιανών, από το χέρι αυτής της πόρνης γυναικός. Η θέση αυτή είναι μια απάντηση που δίδεται εις των προφητικών λόγων του Κυρίου Ιησού, που είναι εις τα Ευαγγέλια, στο Λουκά 18,7, και που συχνά, αν έχετε αντιληφθεί, αναφέρομαι παραλλήλως εις τα Ευαγγέλια για να δείχνετε με τον τρόπο αυτόν το κύρος του βιβλίου της Αποκαλύψεως. Επειδή προσβάλλεται το βιβλίο της Αποκαλύψεως από πολλούς, έτσι παραλλήλως αναφερόμεθα στα Ευαγγέλια και στην λοιπήν Αγία Εγγραφή για να κατοχυρώνετε το βιβλίο της Αποκαλύψεως. Τι σημαίνει εδώ ότι είναι αληθινές και δίκαιες οι κρίσεις του Θεού και ότι κρίνει τώρα την πόρνη την μεγάλη και εκδικείται το αίμα των χριστιανών ο Χριστός? Ακούσατε το πώς το λέγει στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο: ο δε Θεός, αναφέρεται στο θέμα της επιμόνου προσευχής εκεί με τον άδικον κριτή, στην παραβολή του αδικού κριτού, ο δε Θεός,
ουμή ποιήσει την εκδίκηση των εκλεκτών αυτού των βοώντων προς αυτών ημέρας και νυχτός και μακροθυμών επ' αυτής. Λέγω ημίν ότι ποιήσει την εκδίκηση αυτών εν τάχει. Πλην ο Υιός του ανθρώπου ελθόν άρα ευρύσει την πίστην επί της γης. Ο Θεός όταν δια των προσευχών μας επικαλούμεθα την βοήθειά του από τους εχθρούς του, τους δικούς του, να απαλλαγούμε εμείς σε, αναφερόμενοι πάντοτε σε θέματα πίστεως, δεν θα αργήσει, το λέγει ο ίδιος, εν τάχει θα έλθει και θα έρχεται για τον κάθε πιστό. Αυτό το εν τάχει είναι σχετικό. Η Εκκλησία επί παραδείγματι παρακαλούσε τον Χριστόν να απαλλαγεί από τους διωγμούς και βεβαίως η απαλλαγή ήλθε στις αρχές του Τετάρτου μετά Χριστόν αιώνος. Θα μου πείτε πόσες γενναίες πέρασαν έως τις αρχές του Τετάρτου αιώνος. Αναφυσβήτητα πολλές. Αλλά αυτό το εν τάχει, αγαπητοί μου, δεν μετριέται με την ανθρώπινη ζωή αλλά με την αιωνιότητα, με την ιστορία και με την αιωνιότητα. Διότι και ιστορικά θα λέγαμε τι είναι 100 και 200 και 300 χρόνια. Δεν είναι τίποτε. Αυτό να το γνωρίζουμε, γιατί πολλές φορές νομίζουμε ότι πρέπει να μετράμε τα πράγματα σύμφωνα με το χρόνο της ανθρωπίνης ζωής. Αλλά το θέμα, ο Κύριος λέγει, δεν είναι εδώ. Το θέμα δεν είναι αν ο Θεός θα διεκδικήσει, θα εκδικηθεί, συγγνώμη, θα εκδικηθεί το αίμα των μαρτύρων του επί της γης. Το θέμα δεν είναι εδώ. Ο Θεός είναι πιστός. Πιστός ο Θεός. Ο Θεός είναι αδύνατο να ψευστεί, όπως είδαμε σήμερα προς Εβραίους επιστολή, στην αποστολική περικοπή που ακούσαμε το πρωί. Είναι αδύνατο ο Θεός να ψευστεί. Άρα το θέμα είναι κάπου αλλού. Γι' αυτό λέγει εδώ πλην. Δηλαδή αυτά σας τα βεβαίωσα. Μη ρίπτετε το βάρος εκεί. Κάπου αλλού είναι το βάρος. Πλην ο Υιός του ανθρώπου ελθόν άρα ευρύσει την πίστη επί της γης. Όταν εγώ θα επανέλθω στην γη, διανακρίνω την γη και να παραλάβω τους πιστούς μου, όπως είπε στους μαθητάς του, θα φύγω και θα γυρίσω και θα σας παραλάβω. Για να παραλάβει τους πιστούς του, η συνάντηση εις αέρα που λέει ο Απόστολος Παύλος, θα βρει πιστούς. Εκεί είναι το θέμα. Θα βρει πιστούς. Αγαπητοί μου, να είστε σίγουροι, ο Θεός θα μας δικαιώσει. Αλλά για να μας δικαιώσει πρέπει να είμαστε πιστοί και να αναμένουμε και να περιμένουμε και να είμαστε όρθιοι ανά πάσα στιγμή. Θυμηθείτε παρακαλώ την παραβολή των 10 παρθένων. Είχαν το λάδι τους φυλάξει για την υποδοχή του νυμφίου. Έπεσαν, λέγει, να κοιμηθούν. Γιατί νύσταξαν. Εχρόνιζε ο νυμφίος. Ξέρετε τι είναι 10 παρθένοι? Είναι οι χριστιανοί όλοι. Επέντε μωρέ, επέντε φρόνιμοι. Σημαίνει βάζει 5 και 5 για να βγάλει την υπόνοια ποσοστών ανθρώπων που θα σωθούν. Μη πούμε ότι θα σωθούν 2 και θα καταστραφούν, θα πάνε στην κόλαση 8. Όχι, βάζει 5 και 5 για να βγάλει αυτή την υπόνοια. Και τι γίνεται εκεί? Οι άφρονες παρθένοι, το ότι είναι παρθένοι και 10, σημαίνει ότι έχουν τη χριστιανική ιδιότητα. Αλλά άφρονες όμως, τι θα πει άφρονες? Δεν είχαν δουλέψει την πνευματική του ζωή. Δεν καλλιέργησαν την πίστη, την αγάπη και την ελπίδα. Δεν καλλιέργησαν δηλαδή την πνευματική του ζωή. Αυτό σημαίνει δεν έχουν λάδι. Σημαίνει δεν έχουν το πνεύμα του Θεού. Δεν κατάφεραν στη ζωή τους, δεν εφρόντισαν στη ζωή τους να έχουν το πνεύμα του Θεού. Οι άλλες είχαν λάδι, είχαν το πνεύμα του Θεού. Νύσταξαν όλες, γιατί αργούσε να έρθει ο νυμφίος, που σημαίνει ότι μια ανθρώπινη ζωή δεν μπορεί να περιμένει τον ερχομό του Χριστού. Θα τελειώσει αυτή η ανθρώπινη ζωή και πεθαίνουμε. Και πεθαίνουμε. Όλες λοιπόν έπεσαν να κοιμηθούν. Είδατε, να κοιμηθούν. Ο θάνατος είναι ύπνος. Οικούς της Άλπιγκα τη νύχτα. Ιδού, ο νυμφίος έρχεται. Βγείτε να τον προϋπαντήσετε. Ξύπνησαν όλες. Η Ανάσταση όλων. Ευσεβών και ασεβών.
οι άφρονες χριστιανοί τι έκαναν? Γύρευαν την ώρα εκείνη λάδι. Δηλαδή δεν είχαν τίποτα. Οι άλλες, οι μυαλωμένες, δηλαδή οι χριστιανοί που εφρόντισαν στην παρούσα ζωή, τι έκαναν? Αμέσως άναψαν τα λιχνάρια τους. Δηλαδή η καθεμία παρουσίασε τον καρπόν της εργασίας της, παρουσίασε το πνεύμα του Θεού που έχει. Και τότε έσπευσαν οι άλλες να πάνε να βρουν. Τι να βρουν? Έμειναν απ' έξω από τον νυμφώνα. Αυτό είναι το θέμα που μας ενδιαφέρει, αγαπητοί μου. Όχι αν θα έρθει ο Χριστός, όχι αν θα εκδικηθεί το αίμα το χαμένο, το χυμένο επάνω στη γη των Αγίων του και των μαρτύρων του. Αυτό θα γίνει για την αξιόπιστος. Εμείς τι κάνουμε? Γι' αυτό λέγει ο Κύριος, πλην ο Υιός του ανθρώπου όταν έλθει επί της γης, θα βρει άραγε την πίστη εις την γη. Πάντως, όπως σας διάβασα προηγουμένως, το ιερό κείμενο από την Αποκάλυψη αιτιολογείται με τον τρόπον αυτόν, όταν λέγει ο όχλος ότι αληθινέ και δίκαιε κρίσεις αυτού, αιτιολογείται η δοξολογία του Θεού, διότι στις αληθινές και δίκαιες κρίσεις του έκρινε την αγιοκτόνων Βαβυλώνα. Και δεν θα παραλείψω άλλη μια φορά να σας πω, πολλάκι σας το έχω πει και θα το επαναλάβω στο μέλλον, ότι όπως λέγει ο Αρέθας, Βαβυλώνα δεν είναι η παλιά και η αρχαία Βαβυλώνα, ούτε η Ρώμη, ούτε η παλιά Ρώμη, ούτε η νέα Ρώμη, αλλά είναι ο διεφθαρμένος κόσμος. Βεβαίως τύποι του διεφθαρμένου κόσμου ήταν η παλιά Βαβυλώνα και η παλιά Ρώμη, αλλά όμως είναι ο διεφθαρμένος κόσμος που δεν δέχεται τους χριστιανούς, δεν δέχεται το Ευαγγέλιο και δημιουργεί προβλήματα στους χριστιανούς και διωγμών μέχρι αίματος. Και δεύτερον ήρηκαν, αλληλούια, και ο καπνός αυτής αναβαίνει εις τους αιώνας των αιώνων. Για δεύτερη φορά λέγει ο όχλος, αλληλούια, και ο καπνός της πόλεως ανεβαίνει, λέγει, ανεβαίνει, προσέξτε, εις τους αιώνας των αιώνων. Ξεπερνά την εικόνα αυτός ο χαρακτηρισμός, διότι μια πόλη που πυρπολείται δεν είναι δυνατόν να καίεται εις τους αιώνας των αιώνων. Τι σημαίνει εδώ? Βλέπουμε τούτο, ότι επαναλαμβάνεται η δοξολογία εν ώψη της θέας της καταστροφής της Βαβυλώνας, που δεν πρόκειται πλέον να αναβιώσει ποτέ και να επαναλάβει αυτήν την βρωμερή συμπεριφορά της. Ο καπνός αυτής της πυρικαύστου πόλεως θυμίζει τον καπνό της καύσεως Σοδόμων και Γωμόρας, και που δεν είναι τίποτε άλλο παρά ο τύπος της αιωνίου κολάσεως. Γι' αυτό το λόγο λέγει εις αιώνας αιώνων. Σας είπα, ξεπερνά την εικόνα, ξεπερνά το χρόνο και πηδά στην αιωνιότητα, που δείχνει ότι η Βαβυλώνα τιμωρουμένη είναι ο κόσμος ο βεβλημένος εις την λίμνη που καίεται με πυρ και θείον, που είναι τύπος της αιωνίου κολάσεως. Και έπεσαν οι 24 πρεσβύτεροι και τα 4 ζώα και προσεκύνησαν το Θεό το καθημένο επί το θρόνο λέγοντες αμήν, αλληλούια. 19,4. Βλέπουμε εδώ πάλι, αγαπητοί μου, στο προσκήνιο αυτή η προσφυλής εικόνα των 24 πρεσβυτέρων και των 4 ζώων που λειτουργικά πλαισιώνουν τον θρόνο του Θεού. Είναι τόσο αγαπητή αυτή η εικόνα, τόσο αγαπητή, λειτουργική, σας είπα. Θέλετε να τη ζήσετε? Στο χέρι μας είναι. Προσέξατε το. Κάθε Θεία Λειτουργία είναι μία επανάληψη αυτής της ουρανίου εικόνας. Είναι ο θρόνος, γύρω από τον ο θρόνος του Χριστού είναι η Αγία Τράπεζα, ο ανακείμενος Χριστός, ο αναπαυόμενος Χριστός.
στα φρικτά του μυστήρια, στα είδη του άρτου και του ίνου, το σώμα του και το αίμα του. Άγγελοι περιτριγυρίζουν προς τιμήν του Χριστού, του ανακειμένου Χριστού, την Αγία Τράπεζα. Μια ευλαβής ψυχή τα ζει αυτά, γιατί ξέρει ότι έτσι είναι. Ξεφεύγουν από τις αισθήσεις μας, αλλά ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να ζήσει λειτουργικά όλα αυτά, μπορεί να τα ζήσει μέχρι συγκλονισμού. Και δεν είναι λίγοι εκείνοι οι Άγιοι οι οποίοι, ενώ οι λειτουργούν, ζούσαν αυτή την ουρανία λειτουργία, όπως ο Άγιος Σπυρίδων. Έβλεπε, συλλειτουργούσε, λέγει, το τροπαριό του, το πολιτικό του, με αγγέλους. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, γνωρίζω κάποιον και φαίνεται ότι είναι ο ίδιος, και κρύπτει επιμελώς τον εαυτόν του, ο οποίος, σας βεβαιώνω, έλεγε ο Ιερός Χρυσόστομος, συλλειτουργούσε με αγγέλους. Ναι, αγαπητοί, ο πιστός άνθρωπος, όταν συνέχει τον εαυτό του, τον κρατά, όταν συγκεντρώνει τον εαυτό του και αγαπά πολύ τον Κύριον, ζει αυτή τη λειτουργική εικόνα του ουρανού. Και φωνή από του θρόνου εξήλθε λέγουσα, ενείτε των Θεών ημών, πάντες οι δούλοι αυτού και οι φοβούμενοι αυτών, οι μικροί και οι μεγάλοι. 19,5. Βγήκε, λέγει, φωνή από τον θρόνον που έλεγε, ενείτε, υμνείτε, δοξάζετε τον Θεόν, οι δούλοι του και εκείνοι που τον φοβήστε, μικροί και μεγάλοι. Πάνω σε αυτό γράφει ο Ανδρέας Καισαρίας, θρόνος δε του Θεού, τα χερουβίμ και τα σεραφίμ, αφών υμνήν αυτών εγγελεύονται, ούχι μεγάλοι μόνον, αλλά και η μικρή εγκατορθώμαση, καταλήλως έκαστος της οικίας δυνάμεως. Δηλαδή ο θρόνο, συγγνώμη, η φωνή που βγήκε από τον θρόνο του Θεού, ποια είναι αυτή η φωνή? Είναι η φωνή των χερουβίμ και των σεραφίμ. Δηλαδή αυτά, εουράνιες αυτές δυνάμεις, λέγουν ενείτε τον Θεόν. Αυτή είναι η φωνή που βγήκε. Και τι διατάσσουν? Ότι όχι μόνο οι μεγάλοι, αλλά και οι μικροί να υμνήσουν τον Θεό. Ποιοι είναι οι μεγάλοι και ποιοι είναι οι μικροί? Οι μεγάλοι και οι μικροί στα κατορθώματα της αγιότητος. Εκείνοι που κατόρθωσαν ό,τι κατόρθωσαν στην παρούσα ζωή, και είναι όλοι αυτοί μέσα στο χώρο της Βασιλείας του Θεού. Και ο λόγος αυτού του ουρανίου προσκλητηρίου που λέγουν οι ουράνιες δυνάμεις των χερουβίμ και των σεραφίμ να υμνηθεί ο Θεός, είναι ότι ο Θεός πλέον θέτει τέρμα εις το κακόν και έρχεται η ώρα της ηθικής τάξεως. Διότι μπήκε η αμαρτία, ο διάβολος και τα αναστάτωσε όλα. Τίθεται πλέον τέρμα. Γι' αυτό και ζητείτε να υμνηθεί ο Θεός από τα χερουβίμ και τα σεραφίμ, που ζητούν, αυτά ζητούν από τους Αγίους του ουρανού να υμνήσουν τον Θεό. Και ήκουσα, συνεχίζει ο Ιερός Ευαγγελιστής, ως φωνήν όχλου πολλού και ως φωνήν υδάτων πολλών και ως φωνήν βροντών ισχυρών λεγόντων αλληλούια, ότι ευασίλευσε Κύριος ο Θεός ο Παντοκράτορ. Χαίρομεν, ας χαίρομεν, με ωμέγα το χαίρομεν, υποτακτική, ας χαίρομεν, χαίρομεν και αγαλλιόμεθα και δόμεν την δόξαν αυτό, ότι ήλθεν ο γάμος του αρνίου και η γηνή αυτού ητίμασεν εαυτήν. 19,6-7. Ως απάντησης εις την, αγγελική εκείνη φωνή που βγήκε από τον θρόνο, είναι ότι ολόκληρη η φωνή της Εκκλησίας, μια φωνή μετά των ουρανίων δυνάμεων, μια φωνή που η ένταση αυτής της φωνής παρομοιάζεται με τρεις εικόνες.
με την πτώση πολλών υδάτων, είδατε αν πάμε σε ένα καταράκτη τι θόρυβος γίνεται, με την φωνή όχλου πολλού, όπως φωνάζουν φερειπή μέσα σε ένα γήπεδο, πως φωνάζει ο όχλος, και με ισχυρές βροντές. Έτσι παρομοιάζονται οι φωνές ολοκλήρου της εκκλησίας και των αγγέλων που καλούνται να υμνολογήσουν το Θεό. Αγαπητοί μου, επιτρέψατε μου εδώ να σας προσκαλέσω σε κάτι. Γιατί λέγει αγαλλιόμεθα, χαίρομαι και αγαλλιόμεθα, ελάτε να χαρούμε και εμείς κάτι. Αυτή την ομοφρονία όλων των όντων του Θεού. Βλέπετε όλα τα όντα του Θεού πως χαίρουν. Βλέπετε τι ομόφρονα είναι τα όντα του Θεού. Όλα φρονούν το ίδιο. Και βλέπει κανείς μία ενότητα εδώ. Βλέπει ότι μεταξύ των αγαθών της Βασιλείας του Θεού είναι αυτή η διάχυτος αγάπη και η διάχυτος ομοφρονία. Δεν λέγει ο ένας αυτό και εκείνος το άλλο. Εκείνο που λέγει ο Ευαγγελιστής Λουκάς της πράξης, ότι του πλήθους των πιστευσάντων είναι η ψυχή και η καρδία μία. Πόσο μάλλον εάν αυτό το πλήθος είναι πια στον ουρανό, η ψυχή και η καρδία είναι μία, η φωνή είναι μία. Να ποια είναι αυτή εδώ η ενότητα, η ουρανία ενότητα που δίδει πραγματικά τη χαρά της Βασιλείας του Θεού. Θέλατε να το δοκιμάσουμε? Σας προσκαλώ σε κάτι. Θα μου πείτε είναι πολύ δύσκολο. Ωστόσο εγώ σας προσκαλώ. Σε μια μικρή κοινότητα εκκλησιαστική που είναι το σπίτι σας, η κατοίκον εκκλησία, όταν οι σύζυγοι είναι ομόφρονες και τα παιδιά είναι ομόφρονα και όλοι λέγουν το ίδιο πράγμα, όλοι συμφωνούν στο ίδιο πράγμα, πέστε μου, μέσα σε εκείνο το σπίτι τι βασιλεύει? Τι βασιλεύει? Ξέρω, κάποιος θα μου πει, θα ήταν πολύ ανιαρόν πράγμα να υπάρχει ομοφροσύνη, ενώ η αντίθεση είναι κάτι που δίνει τόνο σε μια ομάδα ανθρώπων. Όχι αγαπητοί μου, οι αντιθέσεις σε αυτή την περίπτωση δεν έχουν καμία θέση. Μπορούμε να έχουμε την αντίθεση σε άλλα πράγματα, όπως ακριβώς έχουμε την ποικιλία των χρωμάτων μέσα στις αντιθέσεις τους που δίδουν την ομορφιά της όλης εικόνας. Αλλά είναι άλλο πράγμα εκεί. Όπως και εδώ θα είχαμε το ίδιο μες στην οικογένεια. Είναι ο πατέρας. Ο πατέρας δεν είναι η μητέρα. Είναι η μητέρα. Η μητέρα δεν είναι τα παιδιά. Ο καθένας είναι ένα χρώμα. Ο καθένας είναι ένας ήχος. Αλλά όλοι αυτοί οι ήχοι δίνουν μια αρμονία. Όλα αυτά τα χρώματα δίνουν ένα ζωγραφικό πίνακα. Μέσα σε ένα ζωγραφικό πίνακα ασφαλώς έχουμε πολλά χρώματα, αλλά έχουμε αρμονία. Μέσα σε μια συναυλία έχουμε πολλούς ήχους, αλλά έχουμε αρμονία. Έτσι δεν είναι εκείνη η αντίθεση που θα είχαμε να πω, όχι, δεν είναι έτσι αυτό, εγώ θα κάνω το δικό μου το θέλημα, για να δώσουμε τάχα ζωή και τόνο μέσα σε μια ομάδα. Είναι δαιμονισμός. Είναι δαιμονισμός. Βλέπει κανείς ότι μέσα σε δαιμονικές ομάδες ανθρώπων, εκεί που δηλαδή ο διάβολος κυβερνά, βλέπετε τους ανθρώπους αυτούς ποτέ δεν μπορούν να συνεννοηθούν. Ο ένας λέει αυγά και άλλος λέει καλάθια. Ο ένας λέει αλφα και άλλος λέει ωμέγα. Σας παρακαλώ, για κοιτάξτε τι ωραία είναι αυτή η εικόνα μέσα στο σπίτι, η κατοίκον εκκλησία, φροντίδα της αρχαίας εκκλησίας ή το αυτή να δημιουργήσει την κατοίκον εκκλησία. Και το σύνολο των κατοίκων εκκλησιών απαιτέλει την εκκλησία με έψιλον κεφαλαίων. Σήμερα έχουμε αυτή τη συμφορά στην εκκλησία μας. Ποια συμφορά? Αισθανόμεθα ότι τα πράγματα έχουν εξεφτύσει, έχουν ξεθυμάνει, έχουν ερημάξει. Γιατί ξέρετε? Γιατί δεν καλλιεργήσαμε την κατοίκον εκκλησία. Κάνω ένα προσκλητήριο στην αγάπη σας,
ο ένας και κάθε μια. Αν μάλιστα εδώ είσαστε και ο σύζυγος και η σύζυγος, κουβεντιάστε το αυτό, συζητήσατε το και πείτε πώς μπορούμε να κάνουμε το σπίτι μας ένα παράδεισο, μια γωνιά του παραδείσου του Θεού, μια κατοίκον εκκλησία. Σας βεβαιώνω, είναι η θετικότερα συμβολή σας στο έργο της ανορθώσεως και της αναζωπυρώσεως της εκκλησίας μας. Το περιεχόμενο της δοξολογίας όλων αυτών είναι η διακήρυξη ότι ευασίλευσεν Κύριος ο Θεός ο Παντοκράτορ, δηλαδή ότι γίνεται Κύριος της δημιουργίας του ο Θεός και ηθικός και προς τον οποίον ανήκει το Αλληλούια. Δεν είναι Κύριος ο Θεός της δημιουργίας του όταν λέγει ο Κύριος ότι ονομάζει τον διάβολον ο άρχον του κόσμου τούτου και λέγει ο άρχον του κόσμου τούτου εκβληθήσετε έξω, θα πεταχτεί έξω. Δεν είναι Κύριος ο Θεός της δημιουργίας του? Είναι, αγαπητοί μου, και παραμένει ο Κύριος της δημιουργίας του. Αλλά όταν ο Θεός κάνει ελεύθερες υπάρξεις, ελεύθερα όντα, όταν τα όντα αυτά ελευθέρως δώσουν τον εαυτόν τους εις τον Θεόν, τότε κυβερνά και τις καρδιές. Συνεπώς είναι δημιουργός, συγγνώμη, είναι Κύριος όχι μόνο της δημιουργίας φύση, αλλά τώρα είναι και ηθικός Κύριος των λογικών όντων. Με αυτή την έννοια, αφού πια το κακό οριστικά περιορίζεται και ρίπτεται εις το πυρ το αιώνιον, όπως θα δούμε στα επόμενα κεφάλαια, τότε πλέον δεν έχουν παρά οι Άγιοι να δοξάσουν το Θεό, γιατί πια ο Θεός γίνεται Κύριος Παντοκράτορ αυτής της δημιουργίας του και των καρδιών των λογικών όντων. Όλη η Εκκλησία καλεί τον εαυτόν της να χαρεί και να δώσει δόξα στο Θεό διένα ένα παμέγιστον γεγονός, και το παμέγιστον αυτό γεγονός είναι εκείνο που αποτελεί και το νόημα της ιστορίας, ο γάμος του αρνίου μετά της νύμφης εκκλησίας. Βεβαίως, περί του γεγονότος τούτου, του γάμου του αρνίου μετά της εκκλησίας, που σας είπα είναι το νόημα της ιστορίας. Ακούστε τι είπα, είναι το νόημα της ιστορίας. Αυτό το νόημα έχει η ιστορία. Η ένωση του σαρκωμένου Θεού Λόγου μετά της Εκκλησίας, δηλαδή των πιστών, των ανθρώπων, και διά της Εκκλησίας μετά της κτιστής λυπής δημιουργίας. Αυτό είναι το νόημα της ενανθρωπίσεως του Υιού του Θεού, αυτό είναι το νόημα της υπάρξεως του κόσμου, αυτό είναι το νόημα της ιστορίας. Αυτό είναι το τελευταίον παμέγιστον γεγονός. Και βέβαια, για αυτό το γεγονός θα μας μιλήσει ο Ιερός Ευαγγελιστής στο 21ο κεφάλαιο, πρώτο Θεός, ίσως και του χρόνου, αν θέλει αυτός. Και ζήσουμε που αυτά τα 2-3 τελευταία κεφάλαια, 20-21-22 κεφάλαια του βιβλίου της Αποκαλύψεως, είναι αληθινή απόλαυση. Είναι η αφρόκρεμα της πνευματικότητας που βλέπει κανείς να περνά η εκκλησία της ιστορίας, να περνά στην αιωνιότητα. Και βλέπετε αυτό το πέρασμα από την ιστορία στην αιωνιότητα. Και βλέπει κανείς με απαράμιλες εικόνες περιγραφής να περιγράφεται η εκκλησία της αιωνιότητος, δηλαδή αυτή της βασιλείας του Θεού πια, της θριαμβευούσης μέσα στους αιώνας των αιώνων, αν ο Θεός μας αξιώσει να φτάσουμε σε αυτά τα κεφάλαια. Βέβαια εκεί θα μιλήσει λεπτομερώς ο Ιερός Ευαγγελιστής για αυτόν τον γάμον του αρνίου μετά της εκκλησίας. Ωστόσο τώρα, κατά τη συνήθεια του προφήτου, γίνεται μια προεξαγγελία και που προετοιμάζει τον αναγνώστη να
μπει στο νόημα των πραγμάτων. Όταν λέγει γάμι του αρνίου, ο γάμος του αρνίου, τι σημαίνει αυτό? Λέγει ο Ανδρέας Κεσαρίας, γάμον δε αρνίου την της εκκλησίας προς Χριστόν λέγει συνάφιαν. Είναι η συνάφια, η ένωση Χριστού και εκκλησίας. Δηλαδή αυτό που σας είπα, ο σαρκωμένος Θεός που ενώνεται με τους ανθρώπους και δια των ανθρώπων με την λυπή κτήση, και είναι πια ο Θεός με τη δημιουργία του ασύγχυτα πάντοτε ηνωμένος εις τους αιώνας των αιώνων. Και το μυστήριο αυτής της συνταφίας εκφράζεται με τον γάμον. Και αν το θέλετε, ο γάμος, αυτό το άλλο μυστήριο, εκφράζει τούτο το μεγάλο μυστήριο που λέγει και ο Απόστολος Παύλος. Εγώ δεν λέγω το μυστήριον τούτο, ότι είναι μέγα εις Χριστόν και εις την Εκκλησία. Ποιο μυστήριο? Το μυστήριο της ενώσεως Χριστού και Εκκλησίας. Αυτό περί του οποίου τώρα ο λόγος εις το βιβλίο της Αποκαλύψεως. Εικόνα δε και τύπος αυτού του μεγάλου μυστηρίου είναι το άλλο μυστήριο, η ένωση μες στο γάμο ανδρός και γυναικός. Όταν καταστρέφουμε την εικόνα, προσβάλλουμε το πρωτότυπο. Όταν καταστρέφω έναν άνθρωπο, βρίζω έναν άνθρωπο, προσβάλλω την εικόνα του Θεού. Και δια της εικόνας του Θεού η ύβρις μου περνά, διαβαίνει εις το πρωτότυπο. Και εάν υβρίζω τον γάμον, παίρνω διαζύγιο ή ζω την ηχεία καθιονδήποτε τρόπον, τότε υβρίζω το μυστήριο ενώσεως Χριστού και Εκκλησίας. Να γιατί είναι βαρύ αμάρτημα η ηχεία. Δεν είναι απλώς ένα περιστατικό. Οι μοιοπάζοντες όμως άνθρωποι που φτιάχνουν τους ανθρωπίνους νόμους και μιλάνε για μια χειραθέτηση της τιμιότητος του γάμου και ότι μπορούν οι άνθρωποι να κινούνται ελευθερίως μέσα στο χώρο του γάμου και να ζουν την μοιχεία, ασφαλώς δεν μπόρεσαν ποτέ να συλλάβουν το θεολογικό υπόβαθρο του μυστηρίου του γάμου. Γιατί βλέπουνε στο μυστήριο του γάμου, τι βλέπουνε? Βλέπουνε μόνο μία φυσική ένωση και όχι μία υπερφυσική. Αλλά η φυσική έγινε χάρη της υπερφυσικής και όχι η υπερφυσική χάρη της φυσικής. Και τι θα πει θεώρηση φυσική του γάμου? Όπως πηγαίνω την κατσίκα μου στον τράγο, με συγχωρείτε, και θα πάει κι άλλο στην κατσίκα του στον τράγο και θα είναι ο ίδιος ο τράγος για πολλές κατσίκες. Με συγχωρείτε για τη γλώσσα μου, αλλά έτσι θα πει βλέπω κατά φυσικό τρόπο το γάμο. Αλλά δεν είναι αυτό. Ο γάμος έχει υπερφυσικών υπόβαθρων, έχει θεολογικών υπόβαθρων. Είναι αυτό που σας είπα. Έρχεται να δώσει την εικόνα εκείνου του μεγάλου μυστηρίου της ενώσεως Χριστού και Εκκλησίας, που θα γίνει σε μια απέραντη έκταση πια και φανερή στα έσχατα μέσα στη Βασιλεία του Θεού. Αυτή την ωραία εικόνα του γάμου την βρίσκουμε γνωστή στην Παλαιά Διαθήκη και την χρησιμοποιεί ήδη ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής, αλλά και ο ίδιος ο Κύριος χρησιμοποιεί την εικόνα του γάμου στα Ευαγγέλια. Λέγει επί παραδείγματι ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής, Ιωάννης 3,29, ο έχων την νύμφη. Ποιος έχει την νύμφη? Την Εκκλησία, είναι ο Χριστός. Νυμφίος εστίν. Είναι γαμβρός, είναι νυμφίος. Ο δε φίλος του νυμφίου, ποιος είναι ο φίλος του νυμφίου? Είναι ο Ιωάννης. Ο δε φίλος του νυμφίου, ο εστικός και ακούων αυτού που στέκεται και ακούει, χαρά χέρι δια την φωνή του νυμφίου. Εγώ
Είμαι ο φίλος του νυμφίου, λέγει. Εγώ ο Ιωάννης ο Βαπτιστής είμαι ο φίλος του νυμφίου. Και χαίρομαι όταν ακούω τον νυμφίο που έχει την νύμφη. Και χαίρομαι, χαρά μεγάλη. Εβραϊσμός, χαίρομαι με χαρά. Ο Κύριος είπε, Ματθαίος 9,15, όταν κάποτε προσευλήθη η ομάδα των μαθητών του από τους κακεντρεχείς Φαρισαίους, γιατί δεν πιστεύουν, ενώ οι μαθητές του Ιωάννου και των Φαρισαίων πιστεύουν, απήντησε: μη δίνανται οι ιοί του νυμφών ως πενθήν, εφόσον χρόνων με ταυτόν εστίν ο νυμφίος. Είναι δυνατόν? Οι ιοί του νυμφώνος, τα παιδιά του νυμφώνα, να πενθούν? Γιατί τι είναι η νηστεία? Πένθος είναι. Ακούσατε τι είναι η νηστεία? Πένθος είναι. Μπορούν να πενθούν όταν μαζί τους είναι, όσο καιρό είναι μαζί τους, ο νυμφίος? Εγώ είμαι ο νυμφίος της Εκκλησίας, εγώ ο Χριστός, και είμαι μαζί τους. Πώς λοιπόν θα νηστεύσουν? Λέει παρακάτω, θα έρθουν μέρες. Θα έρθουν μέρες που θα πάρθει από αυτούς ο νυμφίος, θα φύγει, και τότε θα νηστέψουν. Βλέπετε πως ονομάζει εδώ ο Κύριος τον εαυτόν του νυμφίον. Εκεί όμως που έχουμε μία εντονοτάτη εικόνα, σε βαθμό που κανείς εκπλήσεται για την τολμηρότητα των εικόνων, είναι και την τολμηρότητα της συναφίας του γάμου, είναι το βιβλίο «Άσμα ασμάτων». Αυτό το περίφημο βιβλίο που κανείς να είχε την δυνατότητα να το αναλύσει, και ενώ μοιάζει ότι είναι ένα ερωτικό ειδήλιο άμα το διαβάζει κανείς, στην πραγματικότητα δεν είναι παρά αυτή η ένωση του Χριστού μετά της Εκκλησίας. Και ποια είναι αυτή η ετοιμασία της γυνής του αρνίου, όπως λέγει, δηλαδή της Εκκλησίας? Καταρχάς είναι η χρονική ετοιμασία. Είναι όταν οι ψυχές των εσφαγμένων δια την μαρτυρία του Ιησού Χριστού εζήτησαν δικαίωση, όπως διαβάζουμε στο 6ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως, στίχος 10, και τους έδωσε η απάντηση να περιμένουν λίγο δια να προστεθούν και άλλοι αδελφοί των, και οι οποίοι και αυτοί θα δώσουν το αίμα τους δια την μαρτυρία του Ιησού Χριστού. Είναι λοιπόν η πρώτη ετοιμασία, προετοιμασία, χρονική. Είναι θέμα αριθμού. Να γίνει ο αριθμός των μελών της Εκκλησίας περισσότερος και περισσότερος. Έχουμε όμως και την ποιοτική ετοιμασία της γυνής του αρνίου. Λέγει το ιερό κείμενο πάλι: και δόθηκε αυτή, και δόθηκε σε αυτήν την γυναίκα, την Εκκλησία, ή να περιβάλλεται δύσινων λαμπρών καθαρών. Ερμηνεύει ο Ιερός Ευαγγελιστής: το γαρ δύσινων, τα δικαιώματα των Αγίων εστί. Βέβαια ακριβέστερα ερμηνεύει ο Άγγελος. Δόθηκε, λέει, να ντυθεί λαμπρό, δύσινο, καθαρό ημάτιο. Τι είναι αυτό το δύσινο? Δηλαδή αυτό το χρώμα είναι τα δικαιώματα, είναι οι αρετές των Αγίων. Και αυτή η στολή την οποία περιβάλλεται η Εκκλησία, το δύσινο των λαμπρών και καθαρών, είναι σε αντίθεση με τη στολή της γυναικός της πόρνης της μεγάλης, όπως θα ενθυμίστε. Και είναι, εδώ βλέπει κανείς, ενώ και είναι τα βδελίγματα, τα βδελίγματα. Έχει, λέγει, η πόρνη γυναίκα εδώ ονόματα βδελιγμάτων, συχαμένα πράγματα. Αυτή η γυναίκα, η Εκκλησία, είναι τα δικαιώματα των Αγίων, ο χρωματισμός της στολής της, οι αρετές των Αγίων της, είναι η αγιότητα των Αγίων της. Πραγματικά, αγαπητοί μου, η αγιότητα είναι η στολή που παίρνουν οι Άγιοι από τον κόσμο αυτόν όσο ζουν, και αν το θέλετε είναι τη μόνη στολή που παίρνουν. Έναν Άγιον, αν τον στολίσετε όσο θέλετε, δεν θα πάρει από τα λαμπρά ρούχα τίποτε μαζί του, ούτε αν του κάνουμε λαμπρή κηδεία, ούτε αν δεν του κάνουμε, τίποτα δεν θα πάρει από αυτά.
μια στολή θα πάρει μαζί του λαμπρή, την αγιότητα, τη στολή της αγιότητας, των αρετών τη στολή. Γι' αυτό και οι Άγιοι εφρόντιζαν να εξηφάνουν κατά τη διάρκεια της επιγείου ζωής των αυτήν τη στολή, που μπορούν να περάσουν από το τελωνείο. Η μόνη στολή, τίποτα άλλο δεν μπορούν να πάρουν. Αλλά λέγει ότι εδόθη, και εδόθη αυτή, εδόθηκε εις αυτήν να ντυθεί αυτή τη στολή τη λαμπρά. Εδόθη, τι σημαίνει εδόθη? Σημαίνει ότι ο αγιασμός των Αγίων της Εκκλησίας είναι καρπός τόσον του προσωπικού κόπου των Αγίων όσον και της Θείας Χάριτος. Κανείς δεν γίνεται Άγιος χωρίς τη χάρη του Θεού. Η αγιότητα μέσα στον χριστιανικών χώρων ουδέποτε είναι αυτόνομη. Αν σας πούν ότι υπάρχουν σπουδαίοι άνθρωποι με πολύ αρετή, αλλά είναι όχι στο χώρο της Εκκλησίας, έχουν μία αυτόνομη, ξεκομμένη από το Θεό δηλαδή, αυτό θα πει αυτόνομη, αυτόνομη αγιότητα, αυτόνομη αρετή, αυτή δεν κατορθώνει να φτάσει σε ύψη αφενός, αφετέρου δεν περνάει από το τελωνίο του θανάτου, δεν διασώζεται, δεν μπαίνει στη Βασιλεία του Θεού. Ξέρετε, το έχω ακούσει πολλές φορές αυτό, γι' αυτό σας το λέγω. Ακούμε ανθρώπους που λένε δύο κατηγορίες περιπτώσεων, θα σας πω. Η μία, λέει μια γυναίκα, ο άνδρας μου είναι πολύ καλύτερος από μένα, αλλά δεν έρχεται στην εκκλησία. Τι θα το κάνω? Η καλοσύνη του αυτή είναι ανενέργητη, ανώφελη. Ακούσατε τι είπα? Ανώφελη. Δεν περνάει στην αιωνιότητα αυτή η καλοσύνη του. Και το άλλο, βλέπουμε, λέει, μασόνους, αλλά είναι πολύ καλοί άνθρωποι. Δεν ξέρω βέβαια κατά πόσο είναι ή δεν είναι καλοί άνθρωποι, αλλά το θέμα είναι ότι είναι μία αυτονομημένη καλοσύνη, αν υποτεθεί ότι υπάρχει μια καλοσύνη. Αυτονομημένη. Δεν έχει καμία σχέση με την αγιότητα των Αγίων της Εκκλησίας. Μα απολύτως καμία σχέση. Τίποτα δεν διασώζεται μέσα στην Βασιλεία του Θεού. Μη λοιπόν μας θαμπώνουν τέτοιες περιπτώσεις. Σας το είπα για να το έχουμε υπόψη μας. Εδώ αυτό το εδόθη και η Εκκλησία ντύνεται και είναι τα δικαιώματα των Αγίων, δηλαδή οι αρετές των Αγίων. Ωραία το εκφράζει ο Απόστολος Παύλος Εφεσίους 2,10. Λέγει ο Απόστολος, αυτού γαρεσμέν ποίημα, είμαστε δημιούργημα του Θεού, πτυσθέντες εν Χριστώ Ιησού, που δημιουργηθήκαμε εν Χριστώ Ιησού. Δεν λέγει εν Θεό, λέγει εν Χριστώ. Δεν έχω καιρό να σας το ερμηνεύσω πιο πολύ, έχει πολύ αξία αυτό. Επιέργης αγαθής, με σκοπό να έχουμε τα αγαθά έργα, την αγιότητα. Ώστε λοιπόν ο σκοπός που ο Θεός μας έκανε είναι να έχουμε εν Χριστώ αγιότητα. Εν Χριστώ αγιότητα. Εις προετοίμασεν ο Θεός ή να εν αυτής περιπατήσουμε. Αλλά όπως σας εξήγησα προηγουμένως, επί της εικόνας του γάμου Εκκλησίας και Αρνίου θα επανέλθει ο Ιερός Ευαγγελιστής στα πιο κάτω κεφαλαιά του, γι' αυτό και εγώ δεν θα εξαντλήσω το θέμα φυσικά. Και συνεχίζω το ιερό κείμενο και λέγει μη και μου λέγει γράψον μακάρι εις το δείπνο του γάμου του Αρνίου και κλειμένη. Και λέγει μη ούτε οι λόγοι αληθινοί του Θεού εσύ. 19,9. Και μου λέγει, γράψε. Ποιος? Ο άγγελος. Γράψε. Ευτυχισμένη αυτή που θα είναι στο δείπνο, καλεσμένη στο δείπνο του Αρνίου, του γάμου του Αρνίου. Και μου λέγει, αυτοί οι λόγοι του Θεού είναι αληθινοί. Αγαπητοί μου, αφού ήλθε η ώρα του γάμου του Αρνίου, ήδη στρώνεται το γαμήλιον τραπέζι. Εκείνο που λέγει και λέγει μη γράψε, και μου λέγει γράψε, διότι αυτά τα οποία βλέπει ο Ιωάννης πρέπει να τα γράψει. Τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ο οδηγός άγγελος πληροφορεί τον Ιωάννη να γράψει
για αυτό το μακαριστό δείπνο, ώστε όταν θα αναγυνώσκετε, θα διαβάζετε από τους πιστούς της στρατευωμένης εκκλησίας να κάνουν αφενός μεν συνειδητήν υπομονήν για τις θλίψεις του παρόντος αιώνος στον οποίο ευρίσκονται, αλλά και ταυτοχρόνως να προετοιμάζονται για εκείνο το ουράνιον δείπνον. Γι' αυτό λέγει γράψον, να διαβαστεί αυτό το πράγμα που θα γραφτεί. Η έκφραση της χαράς του γάμου του αρνίου, δηλαδή της ενώσεως, όπως σας λέγω, της Χριστού και Εκκλησίας, φανερώνεται εδώ με ένα γαμήλιο τραπέζι, δηλαδή με την παρουσία αυτής της ίδιας της Βασιλείας του Θεού. Πολλές φορές ο Κύριος μίλησε γι' αυτό το δείπνο στα Ευαγγέλια, πολλές φορές, όπως είναι το δείπνο των γάμων του Υιού του Βασιλέως, όπως είναι το δείπνο στο οποίο δείπνον τρεις κατηγορίες ανθρώπων αρνούνται να προσέλθουν: αυρών ηγόρασα, ζεύγιβων πέντε ηγόρασα, γυναίκα έγιμα ουδίνα μελθήν. Η παραβολή των 10 παρθένων και ακόμα η παραβολή του ασώτου Υιού, εκείνο το σφάξτε το μοσχάρι το στιτευτό και ελάτε να χαρούμε στο βάθος. Όλα αυτά, αγαπητοί μου, είναι προήμια εκείνου του μεγάλου δείπνου, αλλά κατεξοχήν είναι το τελευταίο δείπνο που ο Χριστός έκανε επί της γης. Είναι ο μυστικός λεγόμενος δείπνος που παρέθεσε ο Κύριος στους μαθητάς του τη Μεγάλη Πέμπτη, κατά τη διάρκεια του οποίου δείπνου παρέθεσε και το κατεξοχήν ιερείων. Ιερείων θα πει σφάγιον των εαυτών του, το σώμα του και το αίμα του, το μυστήριο δηλαδή της Θείας Ευχαριστίας. Πολλά αυτά έρχονται να δείξουν αυτήν την μακαριότητα της Βασιλείας του Θεού. Είναι άξιο σημείωτον ότι δεν ομιλεί ούτε ο Κύριος, ούτε το εν λόγω χωρίων της Αποκαλύψεως που αναλύουμε τώρα, περί αρίστου. Όπως θα ξέρετε, άριστον στην αρχαία ελληνική θα πει το μεσημεριανό τραπέζι. Είναι το προ-άριστον, είναι το πρωινό, το κολατσιό. Είναι το άριστον, το μεσημεριανό, και το δείπνον, το βραδινό. Σε όλες τις παραβολές, και εδώ τώρα εμπροκειμένως στην Αποκάλυψη, παραβολές που ο Κύριος ομίλησε, παντού ομιλεί περί δείπνου και όχι περί αρίστου. Σας κάνει εντύπωση αυτό? Ακούστε γιατί. Ο λόγος είναι ο εξής. Στην Ανατολή οι άνθρωποι εργάζονται όλη την ημέρα, ή στους αγρούς ή στις άλλες δουλειές τους, και συνεπώς δεν έμενε χρόνος να συγκεντρωθούν αυτοί και οι φίλοι τους σε ένα τραπέζι. Όταν ευράδιαζε και τέλειωναν οι δουλειές τους, όλοι μαζί ευρίσκονται σε ένα τραπέζι, σε ένα σπίτι, για να φαν. Και όπως τα γνωρίζετε, το βράδυ μαζεύονται οι άνθρωποι και λένε τα δικά τους. Προσέξτε εδώ να δείτε, μαζεύονται και λένε τα θέματά τους. Είναι μια ωραία συνήθεια, η οποία μάλιστα περισσότερο καλλιεργείται στην Ανατολή, το να καθίσουν στο τραπέζι και να κουβεντιάσουν. Α, ποιο είναι αυτό το δάκι? Είναι, όπως σας είπα, μια ωραία συνήθεια το να κουβεντιάζει κανείς στο τραπέζι με τους φίλους του το βράδυ. Εμείς νομίζουμε ότι ένα τραπέζι είναι για να διασκεδάσουμε, να πιούμε κρασί και να αρχίσουμε να τραγουδάμε. Είναι μια λανθασμένη θέση αυτή, αγαπητοί μου. Σε ένα τραπέζι, βραδινό μάλιστα, μπορούμε να καθίσουμε να φάμε και να συζητήσουμε. Και μάλιστα να συζητήσουμε και σοβαρά θέματα. Όταν λέγω σοβαρά, δεν εννοώ θέματα οικονομικά, αλλά εννοώ πνευματικά θέματα, σοβαρά θέματα. Έτσι βλέπουμε ότι συζητούσαν στην Ανατολή, γιατί είχαν μπροστά τους τη νύχτα και είχαν άνεση οι άνθρωποι να κουβεντιάσουν.
δεν τους επίεζε το να ανοίξουν το απόγευμα το μαγαζί τους και να είναι περιορισμένος ο χρόνος του μεσημεριού. Γι' αυτό το λόγο εδώ ομιλεί το Ιερό Κείμενο περί δείπνου, που σημαίνει ότι και η Βασιλεία του Θεού καλείται δείπνον, διότι μετά των κόπων της ημέρας του βίου τούτου όλη η οικογένεια του Θεού μαζεύεται για να γευθεί τη μακαριότητα της Βασιλείας και να έχει την άνεση της αιωνιότητας. Γράφει ο Ανδρέας Καισαρίας: «Δείπνον δε Χριστού ή των σωζωμένων εορτή και εφροσύνη εναρμόνιος εις μακάριοι οι τευξόμενοι και το Αγίο των καθαρών ψυχών νυμφίο εις τον αιώνιο νυμφώνα συνεισελευσόμενοι». Τι είναι, λέει, το δείπνο του Χριστού? Είναι η εορτή των σωζωμένων, εκείνοι που θα σωθούν. Είναι η εναρμόνιος χαρά και εφροσύνη που όλοι αυτοί θα πετύχουν την ενωσή τους με τον Σωτήρα Χριστόν στον υφώνα του όταν θα μπουν. Υπάρχει όμως, αγαπητοί μου, στα λίγα λεπτά που μας μένουν, και ένα ακόμα δείπνο, προσέξτε αυτό, που αναφέρεται από τον Ιερόν Ευαγγελιστή στο ίδιο κεφάλαιο, λίγο πιο κάτω. Είναι στον στίχο 17 και, στον στίχο 17 και 18, και που είναι ένα φρικτό τραπέζι. Φρικτό τραπέζι. Το αναφέρομαι εδώ μόνο για μια σύγκριση, γιατί εκεί θα κάνουμε ανάλυση πρώτα θέλω να θα φτάσουμε. Ακούστε. Δεύτε, ακούστηκε πάλι μια φωνή, συνάχθητε εις το δείπνον το μέγα του Θεού ή να φάγετε στα όρνια του ουρανού, αποτείνεται η φωνή, στα κοράκια του ουρανού. Δεύτε, ελάτε ή να φάγετε σάρκας βασιλέων και σάρκας χιλιάρχων και σάρκας ισχυρών και σάρκας ύπων και των καθημέρων επ' αυτών και σάρκας πάντων ελευθέρονται και δούλων μικρώνται και μεγάλων. Φρικτό, ο κοράκια της γης, ελάτε, μαζευτείτε να φάτε τα πτώματα των ανθρώπων εκείνων που στάθηκαν αντίθεοι. Φρικτό τραπέζι. Σας είπα την ανάλυση θα την κάνουμε λίγο πιο κάτω, όταν θα φτάσουμε πρώτα Θεός. Τα δύο αυτά δείπνα συμβολίζουν την Βασιλεία του Θεού και την αιωνίαν κόλαση και θυμίζουν τους λόγους του Κυρίου που είπε: «Και απελεύσονται ούτοι εις κόλασιν αιώνιαν, ή δε δίκαιοι εις ζωήν αιώνιαν». Τα δύο δείπνα, αλλά και την ετιμιγορία, την καταδικαστική απόφαση εκείνου του κριτηρίου που λέγει: «Επίνας αγάρ και εδώ κατεμή θα γίνει», ή «Επίνας αγάρ και ούκ εδώ κατέμι θα γίνει» κλπ. Επάνω σε αυτό, ωραιότατα, ο Άγιος Σημεών, ο νέος θεολόγος, μεταφέρει το θέμα στην πνευματική κατάρτιση του καθενός και γράφει στον 57ο λόγο του: «Επειδή επείνασα την επιστροφή σου», λέει ο Χριστός στην κάθε ψυχή, «και τη μετάνοιά σου, και δεν μου έδωκες να φάγω και να πληρώσω την επιθυμία μου», δηλαδή δεν μετενόησες από τα κακά σου, «εδίψησα τη σωτηρία σου και δεν μου έδωκες να πιω, γυμνός ήμουν από τις δικές σου ενάρετες πράξεις και δεν με ένδυσες με αυτές, ήμουν στη φυλακή, σε φυλακή στενοτάτη και μολυσμένη και σκοτεινή της καρδιάς σου και δεν θέλησες να με επισκεφθείς και να με βγάλεις το φως. Είδες που εκειτόμουν με την ασθένεια της δικής σου αμελίας και απραξίας και δεν με υπηρέτησες με τα καλά σου έργα. Λοιπόν, φεύγε από κοντά μου». Αγαπητοί μου, βλέπουμε εδώ, εν αντιθέσει με τους αμαρτωλούς, οι δίκαιοι όχι μόνο θα έχουν ασκήσει την αγάπη, αλλά και προπαντός και κυρίως θα έχουν γίνει σκεβιτήμια και έσχριστα εις τον Κύριο και να είσαι στολισμένοι για να κατοικήσει εκεί ο Άγιος Τριαδικός Θεός και μέλη του μεγάλου σώματος του Χριστού, την Εκκλησία. Γι' αυτό και τους αποκαλεί εδώ η Αποκάλυψη μακαρίους και κλειμένους,
καλεσμένους. Είναι ο τέταρτος μακαρισμός της Αποκαλύψεως αυτός και θεωρεί αληθινά μακαρίους εκείνους που θα τύχουν αυτής της βασιλείας του Θεού. Ως προς το κεκλημένοι, καλεσμένοι, είναι ταυτόσιμο με το εκλεκτή. Διότι, έχοντες υπόψη την παραβολή του μεγάλου δείπνου που είπε ο Κύριος, όλοι κλήθηκαν, αλλά όλοι δεν ανταποκρίθηκαν. Εκείνοι που ανταποκρίθηκαν ως κλητοί ήσαν και εκλεκτοί. Γι' αυτό και επιλέγει ο άγγελος για το μακαρισμό των κεκλημένων αυτών: αυτοί οι λόγοι που σου λέγω είναι αληθινοί του Θεού. Σου λέγω αλήθεια. Οι λόγοι του Θεού είναι αληθινοί. Αλλά θα συνεχίσουμε.